και επιβαρυντική για την περιοχή μας ήταν αυτή η απόφαση, για την περιοχή μας που ξέρουμε πολύ καλά ότι είχε πληγεί τόσο έντονα τις δύο προηγούμενες χρονιές. Την πρώτη από τις δύο προηγούμενες χρονιές λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και την προηγούμενη χρονιά, την περσινή χρονιά, από το πράσινο σκουλίκι. Και αυτό είναι κάτι που ο Υφυπουργός, σαν Θρακιώτης, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Κι όμως αυτή τη στιγμούλα πλήττεται φέτος, το πλήττεται τόσο έντονα και από τον τρόπο υπολογισμού των κιλών που πρέπει να παραδώσουν. Τονίσαμε λοιπόν στον κύριο Κοντό ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος να πάρει το Υπουργείο την απόφαση που πήρε χωρίς να λάβει υπόψη του στον υπολογισμό των παραδοτέων κιλών τις ζημιές των δύο προηγούμενων χρόνων. Επίσης, το επισημάναμε και κάτι άλλο, διόλων των τόνων, ότι μετά από τις πολύ μειωμένες τιμές που πριν από λίγο καιρό είχαμε στο Σιτάρι, το ίδιο και πριν από λίγο στο Καλαμπόκι, η συγκεκριμένη απόφαση φέρνει πια σε τραγική θέση τους αγρότες του νομού μας. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι απαραίτητο, όπως τονίσαμε, να γίνει μια ουσιαστική, κυρία Θεολόγη, διορθωτική κίνηση εκ μέρους του κυρίου Κοντού, του κυρίου Υφυπουργού και εκ μέρους του Υπουργείου, η οποία όμως, τονίσαμε, ότι δεν μπορεί να είναι και ανεξάρτητη και από την παράμετρο χρόνος. Δηλαδή, είναι ανάγκη η διορθωτική αυτή κίνηση να γίνει σήμερα κιόλας, να γίνει τώρα. Και το αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά όλοι μας το γιατί. Και επίσης επισημάναμε ότι η διορθωτική αυτή κίνηση θα πρέπει να έχει έναν δικαιότερο χαρακτήρα για αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί. Το αίτημά μας πάντως, για να συνοψίσω, ήταν το ότι εμείς τουλάχιστον επιμέναμε και επιμένουμε, όπως ακριβώς επιμένουν και οι αγρότες μας, που τους ακούσαμε διόλων τον τόνο να μας το λένε όταν πήγα σε όσα χωριά μπόρεσα να πάω τις προηγούμενες μέρες από τότε που πάρθηκε η απόφαση. Όλοι επέμεναν ότι τουλάχιστον θα έπρεπε στα περσινά επίπεδα να είναι ο αριθμός των κιλών που μπορούν να παραδώσουν. Τώρα, ο Υφυπουργός, ξέχασα να πω το ότι παρατηρήθηκε και μία διάσταση των στοιχείων που είχαμε. Δηλαδή, άλλα στοιχεία μας παρουσίαζε σε σχέση με την ευτυμένη της περσινής χρονιάς ο Υφυπουργός, ο κ. Κοντός, και άλλα στοιχεία είχαμε εμείς μαζί μας από τις υπηρεσίες του νομού μας. Μάλιστα. Ο Υφυπουργός λοιπόν δεσμεύτηκε να κάνει μια επανεκτίμηση των στοιχείων αυτών και να προχωρήσει σε μια διορθωτική κίνηση. Εμείς, κυρία Θεολόγη, είμαστε εν αναμονή, αλλά αυτή η αναμονή δεν μπορεί να έχει μάκρος. Αυτή η αναμονή, όσο περνάνε οι ώρες και όσο περνάνε οι μέρες, εξαντλείται. Εμείς λοιπόν αισθάνομαι ότι πρέπει όχι αλλά και να εμπνεύσουμε το νομό μας, μάλιστα σε πάρα πολύ έντονο βαθμό. Οι αγρότες περιμένουν πάρα πολλά και από τις δικές μας τις κινήσεις και φυσικά και τις αποφάσεις του Υπουργείου. Από την συνοπτικά, βλέποντας το ζήτημα αυτές τις ημέρες και βιώνοντας τα πράγματα κοντά στους αγρότες στη Ροδόπη, ότι η αγωνία τους ίσως να αποτυπώνεται στο πρόσωπό τους και τουλάχιστον να συγκεντρώνονται στο θέμα των περιθωρίων, το οποίο και εσείς αναφέρετε, τόσο στα χρονικά περιθώρια όσο και στα γενικότερα περιθώρια των κινήσεων που αφήνει η κυβέρνηση, που άφησαν, αν θέλετε, τα υπουργικά στελέχη και χθες σε εσάς. Σε σύντομο χρόνο πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Υπάρχει αυτό το περιθώριο, υπάρχει αυτή η διάθεση. Κύριε Θεολόγη, είναι τελείως διαφορετικό το θέμα με τη Θεσσαλία, παραδείγματος χάρη, και τελείως διαφορετικό το θέμα με τον νομό Ροδόπης. Με όποιον αγρότη και αν συζητήσει κανείς, από τον νομό Ροδόπης το αντιλαμβάνεται. Είναι τελείως άλλα τα δεδομένα. Μπορεί στη Θεσσαλία τα όποια συμπληρωματικά δοθούν μετά από ένα μήνα να σημαίνουν κάτι για αυτούς, να είναι μια κίνηση ικανοποιητική. Στη δική μας την περιοχή, όποια διορθωτική κίνηση πρέπει να γίνει τώρα. Και η διορθωτική κίνηση πρέπει να έχει το χαρακτήρα, και επιμένουμε σε αυτό, να είναι στα κιλά τα οποία, τουλάχιστον στα κιλά τα οποία υπήρχαν πέρυσι, που ήταν ειτημένη πέρυσι. Σε αυτό θα επιμείνουμε, σε αυτό επιμένουμε, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό απαιτούν να είναι η φωνή δική μας προς το Υπουργείο όλοι οι αγρότες της περιοχής μας. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε, αυτό κάνουμε, και πολύ σύντομα θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση στο κεντρικό δελτίο. Σας να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να δούμε λεπτομέρειες από μία δίκη. Την παρακολουθούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίστηκε σήμερα. Την παραγραφή λοιπόν του αδικήματος αποφάσισε το Τρεμελές Εφετικό Κουργημάτων Θράκης για την υπόθεση του εργατικού κέντρου Κομμονής, όπου κατά την οποία 13 άτομα αντιμετώπιζαν την κατηγορία της απάτης σε βάρος του δημοσίου, με αντικείμενο μάλιστα άνω των
50 εκατομμυρίων ευρώ. Την παραγραφή του αδικήματος λόγω παρέλευσης του καθορισμένου χρόνου που αναφέρει το βούλευμα, αποφάσισε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Τράκης για την υπόθεση του εργατικού κέντρου Κομοτηνής. 13 κατηγορούμενοι μέλη της προηγούμενης διοίκησης του εργατικού κέντρου αντιμετώπισαν την κατηγορία της απάτης σε βάρος του δημοσίου με αντικείμενα άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ικανοποιημένοι δήλωσαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, ενώ μεταξύ άλλων τόνισαν ότι θα προτιμούσαν να εκδοθεί απόφαση ώστε να μην υπάρχει ίχνος αμφιβολιών. Μια περιπέτεια χρόνων που ταλάνισε το εργατικό κέντρο πάνω από 8 χρόνια. Σήμερα είχε έσει ο τέλος και όλη η διοίκηση η οποία ήταν κατηγορούμενη μετά από καταγγελία πρώην μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου αθώθηκαν από το δικαστήριο και μάλιστα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς με αυτή την εξέλιξη, διότι οι άνθρωποι δικαιώθηκαν σε αυτό που χρόνια έλεγαν, ότι δεν διαπράξαμε καμία απάτη. Εκείνη η εποχή ήταν η εποχή της αθωότητας και η εποχή, αν θέλετε, που προσπαθούσαν όλοι να καταλάβουν τους μηχανισμούς. Ουσιαστικά αυτή η υπόθεση απέδειξε, κατά την άποψή μας, ότι δεν συνέβη τίποτα το αξιόμεμπτο. Αυτό έχει σημασία, αυτό έχει να κάνει με την ειρήνη και τη σύμπνοια και του εργατικού χώρου και των εκπροσώπων του στην Κομοτηνή. Από εκεί και πέρα τα νομικά πάντα είναι σύνθετα, επιδέχονται πολλαπλές αναγνώσεις. Είχαμε πάντως μια πολύ σοβαρή διαδικασία, μια δίκη πραγματική, με αξιόλογες προσεγγίσεις και από την έδρα και από όλους τους συναδέλφους και πιστεύω ότι όλοι συνέβαλαν στο να φωτιστεί και να κλείσει αυτό το μέτωπο. Μέσα από εξαντλητική διαδικασία απεδείχθη ότι τα ποσά δεν ήταν αυτά που υπήρχαν στο κατηγορητήριο. Πέρα από αυτό όμως θέλω να τονίσω κάτι εξ αρχής. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ πιο σωστό, όπως εν της πράγμαση τώρα, να βρίσκεται στο ακροατήριο υπόθεση, να αναδεικνύονται όλες οι πλευρές, να μην μένει καμία αμφιβολία παρά να κλείνει σε επίπεδο βουλεύματος. Αυτή ήταν μία από αυτές τις ευκαιρίες. Ετέθησαν όλα τα πραγματικά περιστατικά. Αναδίδησαν πτυχές που δεν ήταν εμφανές στο κατηγορητήριο εξ αρχής ποια ήταν η πλευρά τους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οδηγήθηκε και ο εισαγγελέας στο συμπέρασμα ότι κύριοι, το ποσό που φαίνεται ότι υπήρχε στο κατηγορητήριο δεν ήταν αυτό. Όλα τα άλλα τα νομικά ζητήματα που ετέθησαν και σας πληροφορώ ότι ήταν υψηλού επίπεδου σε όλη τη διάρκεια της δίκης, οδήγησαν το δικαστήριο σε αυτή την κρίση που κατά την πλευρά της υπερασπίσεως είναι δίκαιη κρίση και δεν αφήνει αυτόν τον ψόγο προς τα μέλη της τοπικής κοινωνίας. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρησιμοποιούνται, ελέγχονται και στην προκειμένη περίπτωση δεν διαπιστώθηκε καμία απάτη, τόνισε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χανίων, κ. Χαριτάκης. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι παρόμοια προγράμματα που έχουν γίνει, όπως και αυτό, ελέγχονται και για την υλοποίησή τους, ελέγχονται από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Αρκετά προγράμματα έχουν κοπεί. Δεν έχουν χρηματοδοτηθεί όταν έχει διαπιστωθεί ότι είτε δεν γίνονται είτε στα οικονομικά στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι τουλάχιστον είδα, έχουν γίνει σχετικοί έλεγχοι, δεν έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο και πραγματικά μου προξενεί τρομερή εντύπωση πώς βρέθηκαν οι άνθρωποι κατηγορούμενοι. Θεωρώ ότι ήταν το κατηγορητήριο όταν συντάχθηκε, όταν διατυπώθηκε, δεν είχε μελετηθεί καλά η υπόθεση και θεωρώ ότι το δικαστήριο σήμερα θα απαλλάξει τους κατηγορουμένους σαν μηδέποτε παρανομούν. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε ένα ακόμη παράθυρο στην ενημέρωση και να δούμε ένα θέμα το οποίο έχουμε αφήσει μέρες πριν. Η επικαιρότητα τους ή άλλως ίσως και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Καλησπέριζω ευθύς αμέσως τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο, που καρτερικά περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γενικέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Ναι. Ναι, σας ακούω. Ναι. Μας ακούτε, κύριε Γενικέ? Παρακαλώ. Έχετε καλό ήχο τώρα, τουλάχιστον προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε κάτι. Όχι. Όχι. Να κάνουμε μία ακόμη προσέγγιση, μία ακόμη επικοινωνία. Να κάνουμε μία ακόμη επικοινωνία, μέχρι ότου αποκατασταθεί, να πάμε στο επόμενο θέμα.
Μετά από 35 χρόνια υπηρεσία στο αστυνομικό σώμα, αποχωρεί από την υπηρεσία του Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ροδόπης, Γιώργος Κοκκίνης, επανερχόμενος στον ιδιωτικό βίο, αφού σύμφωνα με απόφαση του ΟΝΤΑ του Συμβουλίου Κρίσεων, του ΚΙΣΕΑ, της Ελληνικής Βέβαια Αστυνομίας, στήφεται εκτός υπηρεσίας εν ώψη αυτεπάγγελτης προστασίας. Εμείς ετοιμάσαμε ένα βίντεο που αφορά όχι μόνο και τον δικό του γραπτό αποχαιρετισμό σήμερα, αλλά σχετίζεται κυρίως και με τις τελευταίες δηλώσεις του σε μία εκπομπή περίπου τον Ιούνιο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μετά από 35 χρόνια υπηρεσία στο αστυνομικό σώμα, αποχωρεί από την υπηρεσία ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Κοκκίνης, επανερχόμενος στο ιδιωτικό βίο, αφού σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, τίθεται εκτός υπηρεσίας εν ώψη αυτεπάγγελτης αποστρατείας. Είναι γεγονός ότι διάφορα περιστατικά σε μια καριέρα 35 ετών να μας έχουν σημαδέψει. Ήταν μια από αυτές τις υποθέσεις τις μεγάλες, την οποία είχα την τιμή να προείστα με τον υπηρεσιών εδώ και να την ξεχνιάσουμε, να τη φέρουμε σε πέρας και να σπράξει η ελληνική αστυνομία, το ελληνικό κράτος, τα άσημα, όχι μόνο των κοινωνικών στελεχών τότε, αλλά και θα έλεγα σε παγκόσμια. Σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι ενδιαφέρε πάρα πολύ τη Ρωσία αυτή η ιστορία. Την οριακή στιγμή αυτή για μένα νιώθω την ανάγκη αλλά και ηθική υποχρέωση να ευχαριστήσω τον Πανάγαθο Θεό που με αξίωσε να καταλάβω τον ανώτερο βαθμό του σώματος της ελληνικής αστυνομίας. Όλους εσάς τους άξιους συνεργάτες μου που μόχθησαν μαζί μου για το καλό του τόπου μας. Την πολιτική και φυσική ηγεσία του σώματός μας που με εμπιστεύτηκε και με τίμησε με την εμπιστοσύνη της. Τις δικαστικές, στρατιωτικές, πολιτικές και θρησκευτικές αρχές των νομών, τις περιφέρειες Συνολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συμπαραστάθηκαν στις προσπάθειές μας, τα μέσα μέρους και γενικά το δημοσιογραφικό κόσμο, που προέβαλαν και έκριναν καλόπιστα το έργο μας, τον υπέροχο λαό της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, που υποστήριξαν ανιδιοτελώς τις δράσεις μας για την επικράτηση της γαλήνης, ηρεμίας και τάξης, στην ευαίσθητη αυτή περιοχή. Επίσης γκέτο, αν θέλετε. Κοιτάξτε, εδώ δεν παράγονται ναρκωτικά, ούτε και η διακίνηση γίνεται μέσω Θεσσαλονίκης, ας το πούμε. Εκεί το πηγή, ας πούμε, εμπορίας κλπ. Είναι ο Δεδροπόταμος, όπου οι δικοί μας έμποροι πηγαίνουν και φουδιάζονται κλπ. Παλιότερα, αν θυμόσαστε, ο Εύρος θεωρείται η πύλη εισόδου ναρκωτικών από την Ανατολή. Μετά την διάνοιξη της βαλκανικής λεγόμενης οδού μέσω Βουλγαρίας κλπ. Έτσι, έπαψε η Ελλάδα να είναι κέντρο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Τα ναρκωτικά πλέον έρχονται από την Αλβανία, σε μεγάλες ποσότητες, ας το πούμε έτσι, και από την Βουλγαρία βέβαια, αλλά όχι δικιά μας περιοχή. Μέσω από Σαντάνση, ας το πούμε, Προμαχώνα κλπ. Φτάνουν στη Θεσσαλονίκη και από εκεί στην Αθήνα. Απευθυνόμενος στους στενούς τους συνεργάτες, τους προσκάλεσε να συνεχίσουν και στο μέλλον μεγαλύτερο ακόμη ζήλο, ενδιαφέρον και αφοσίωση, να προσφέρουν υπηρεσίες τους κινούμενοι πάντοτε μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος και των νόμων της Πολιτείας, στις περιοχές που αστυνομεύουν ώστε να επιτύχουν τους στόχους ή την πάταξη της εγκληματικότητας. Έχω αυξήσει το προσωπικό που ασχολείται με τα θέματα της δίωξης. Σε κάθε πρωτεύουσα νομού λειτουργούν δεκαμελείς ομάδες με επιφέλους αξιωματικούς που κάνουν μόνο τη δουλειά αυτή. Γι' αυτό έχουμε και τα καλά αποτελέσματα. Όταν λέτε καλά αποτελέσματα, προσδιορίζετε στατιστικά σε μείωση, αν θέλετε, θανάτων από ναρκωτικά. Μείωση δεν υπάρχει. Δυστυχώς όλοι οι δείκτες έχουν τάση αυξητική και οι θάνατοι έχουν αυξηθεί. Εγώ δεν θέλω να στουθοκαμιλήσω. Θέλω να σας πω, κοίταζα σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των θανάτων που έχουν. Τέσσερις θανάτους είχαμε πέρυσι, ας πούμε, στην Ροδόπη. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά και σας προτρέπω να ξεκολουθήσετε να επιτελείτε το έργο σας με γνώμονα πάντοτε την ομιμότητα, την ηθική, τιμιότητα και δικαιοσύνη, ζητώντας ταυτόχρονα συγγνώμη αν έτυχε να δυσαρεστήσω κάποιον από εσάς κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Σας αποχαιρετώ σφίγγοντας νοερά το χέρι όλων σας και εύχομαι ολόψυχα σε εσάς προσωπικά και στα μέλη των οικογενειών σας υγεία, αγάπη, ευτυχία, χαρά και προκοπή. Κατέληξε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Κοκκίνης. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τηλεοπτικά τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο. Την προηγούμενη στιγμή δεν ήταν εφικτή η σύνδεσή μας και η επικοινωνία. Κύριε Γενικέ, μας ακούτε όμως τώρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μας ακούτε, κύριε Γενικέ? Ναι, σας ακούω πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, οπότε μπορούμε τουλάχιστον να κάνουμε την κουβέντα μας. Έλεγα ότι η επικαιρότητα ήταν αυτή που πρόλαβε κάποια στοιχεία.
Ένα από τα ζητήματα όμως που μας απασχολούν και απόψε θα ήθελα να θέσουμε μεταξύ άλλων είναι και αυτό της οδικής σύνδεσης με την Νιμβαία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους της Πανδρόσου και της Καρυδιάς αναφορικά με το πέρασμα του δρόμου από εκείνη την περιοχή. Είχαμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής που έχουν καταθέσει τη δική τους πρόταση. Μάλιστα μας είχαν πει τότε, κύριε Γενική, μέσα από το δελτίο ειδήσεων, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αρτζάνεν, ότι εσείς δεν τους είχατε δεχτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή και δεν είχαν κάποια επαφή μαζί τους. Μεσολάβησε κάποια επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, με τους συντελεστές της αυτής της επιτροπής? Καταρχάς καλησπέρα, και δεύτερον να πω ότι η Επιτροπή των Πολιτών που εκφράζει αυτό που πιστεύει και που προτείνει άλλες λύσεις έχει ήδη κάνει επαφές με το γραφείο από την πρώτη στιγμή που το θέμα αυτό τοποθετήθηκε ως προτεραιότητα και έχει τη δίκη του επικεφαλής του γραφείου μου αλλά και τους τεχνικούς μου συμβούλους. Είναι γεγονός ότι θα μπορούσε να τους είχα δει προσωπικώς νωρίτερα, αλλά είναι σαφής η θέση μου πρώτα να γνωρίζω ότι οι εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν από βάση τεχνικής εξέλιξης, οικονομικής υποστήριξης και προοπτικής χρόνου πριν κάνω οποιαδήποτε συνάντηση η οποία το μόνο που θα εξασφάλιζε υπό άλλες προϋποθέσεις θα ήταν το ακούω και τίποτα άλλο, πράγματα που ξέρω που γνωρίζουμε και που έχουν κατατεθεί και αρμόδιως. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει συνάντηση στον χρόνο που θα πρέπει να γίνει, δηλαδή το επόμενο 15ήμερο. Το επόμενο 15ήμερο. Yeah. Υπάρχουν κάποια ζητήματα, κάποια στοιχεία αυτή τη μελέτη, αλλά και γενικότερα τα οποία έχουν τεθεί υπόψη σας και αποτελούν για σας αντικείμενο προβληματισμού? Έχω ένα πλήρη φάκελο εδώ μπροστά μου. Ο φάκελος αυτός μου χρησιμεύσε και στις συνάντησεις που είχαμε στη Θεσσαλονίκη με τον αρμόδιο υπουργό και το Υπουργό Μακεδονίας Τράκης στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης, αλλά και αποτελεί και καθημερινή ενασχόλησή μας με την λογική που είναι η εξής: το να γίνει το έργο, ένα. Το να ανταποκριθεί το έργο αυτό στις πρότροπες του Πρωθυπουργού και στις προτεραιότητες που τέθηκαν με τρεις φορές την αφορά στην Θράκη, στο λόγο του στην Διεθνή Θεσσαλονίκη και με την ολοκλήρωση της εργατείας που αποτελεί στην περιουσία μιας αναπτυξιακής πορείας στους οδικούς άξονες και στα δίκτυα της χώρας. Η προτεραιότητά μας λοιπόν είναι να γίνει το έργο και να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος. Γι' αυτό. Προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, την παρακολουθείτε και το συνεχίζει θέμα, είναι το να ολοκληρωθούν όλοι οι οδικοί άξονες με τις ιδιαιτερότητες που ο καθένας έχει βεβαίως στο χρονοδιάγραμμα του σχετικός. Κύριε Γενική, μου μιλήσετε για το χρονοδιάγραμμα, μου περιγράψατε το πλαίσιο το οποίο ούτως ή άλλως η κυβέρνηση επιθυμεί να ακολουθήσει. Ή τουλάχιστον είναι γνωστό και από πώς χρηματοδοτείται όλο αυτό το έργο του. Το θέμα είναι αν θα υπάρξει παράκαμψη ή όχι. Εμείς είμαστε έτοιμοι γιατί οι υπηρεσίες μας και όχι μόνο και η συμβουλή μας αλλά και όλοι έχουν αποφανθεί πόσο θα μπορούσε να στοιχήσει και πόσο χρόνο να διαρκέσει η μελέτη αλλά και η υλοποίηση της μιας παράκαμψης, της δυτικής δηλαδή παράκαμψης. Και έχουμε εδώ ένα κονδύλι συγκεκριμένο 105.000 ευρώ που μπορεί να ενταχθεί στη ΣΑΜΠ 031-3. Γιατί αυτό έπρεπε πρώτα να το φροντίσουμε πριν το αποφασίσουμε για να ξέρουμε ότι αν επιλεγεί αυτή η λύση τι γίνεται τελικώς. Και βεβαίως έχουμε και μια πλήρη έκθεση του τι σημαίνει η υλοποίηση μιας μελέτης, η οποία όπως κάθε μελέτη παρουσιάζει διάφορες μικρές, μεσαίες, μεγάλες δυσκολίες. Ότι το κάθε άξονας έγινε οδηπορικό αρκετά δύσκολο, δηλαδή είχε ξεκινήσει με άλλο προπολογισμό, μετά μειώθηκε ο προπολογισμός, υπάρχουσα μελέτη η οποία είναι σε φάση οριμότητας, δηλαδή θα μπορούσε να έχουμε δημοπράτηση ταχύτατα με την υπάρχουσα, παρουσιάζει τα στοιχεία και της αύξησης του ελικτού του εισόδου και τη σχετική μείωση των χαρακτηριστικών άνευσης εισόδου. Η μελέτη η οποία θα μπορούσε να γίνει και η οποία είναι έτοιμη να χρειαστεί να γίνει που αφορά την δική παράκαμψη δεν έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση τους, ούτε και σημαντική εχωρική υστέρηση. Έτσι, η υστέρηση θα είναι 4 μήνες. Αν επιλεγεί άλλη λύση τελικώς, χρειάζεται άλλη μελέτη, η οποία θα αρχίσει βεβαίως με την χρονική υστέρηση που κανείς καταλαβαίνει εύκολα τι σημαίνει αυτό.
Μάλιστα. Η λογική εξάλλου και η προσέγγιση που κάνουμε είναι το έργο αυτό, τέλος του 2006, να έχει δοθεί. Μάλιστα, μέχρι το 2006. Πόσο σημαντικός παράγοντας είναι σε αυτές τις περιπτώσεις και οι καταγεγραμμένες ή τουλάχιστον οι εκφρασμένες διαμαρτυρίες των πολιτών? Αυτό σας προβληματίζει, γενικότερα προβληματίζει την περιφέρεια? Εξάλλου υπάρχει και μεγάλο και ειδικό ενδιαφέρον εκφρασμένο και από την ηγεσία της χώρας. Ο Υπουργός Εξωτερικών και προερχόμενος από τον τόπο, ο κ. Σιλιανίδης, έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προχωρήσει ο κάθος άξονας. Επίσης έχει δει, από ό,τι γνωρίζω, τους εκπροσώπους των διαμαρτυρωμένων πολιτών και την Επιτροπή. Ο προβληματισμός πάντοτε υπάρχει, διότι είναι σαφές ότι έργα μεγάλων ελληνικούς πρέπει να έχουν κοινωνική συνένεση και πρέπει να μην υπάρχουν αντιδράσεις ουσίας. Αντιδράσεις τύπων πάντα υπάρχουν, αλλά αυτό δεν είναι ομιλούντα να το κρίνει. Άρα λοιπόν υπάρχει σαφής προβληματισμός και γι' αυτό και ασχολούμαστε ένα κομμάτι της μέρας μας με τον κάθε του άξονα, όπως ασχολούμαστε και με τον μεθοριακό σταθμό εξοχής. Αν μου επιτρέψετε να αναφέρω και ένα άλλο κομμάτι της περιφέρειας, το οποίο και αυτό επιθυμεί την έξοδο του. Μάλιστα. Κύριε Γενική, εμείς θα περιμένουμε αυτό το χρόνο, το 15ήμερο, το οποίο εσείς τουλάχιστον απότερο χρόνο θέσατε για να συναντήσετε και τα μέλη ή να σας συναντήσουν, να προσδιορίσετε το ραντεβού με τα μέλη και αυτής της Επιτροπής. Νομίζω ότι σε σύντομο χρόνο θα έχουμε τη δυνατότητα να σας δούμε και μέσα από μια συνέντευξη τύπου, την οποία θα παραχωρήσετε, έτσι δεν είναι, αναφορικά και με την συμπλήρωση του εξαμήνου στην Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το εξάμηνο συμπληρώνεται αύριο. Έτσι. Οπότε μόλις συμπληρωθεί το εξάμηνο θα σας πω και πότε μπορούμε να συναντηθούμε, εφόσον εδώ και εσείς μπορείτε, και να τα πούμε πολύ συσυλής και με βάση τις αρμοδιότητες που υπάρχουν και πώς αυτές έχουν εκφραστεί μέσα από το επιτελούμενο έργο, το οποίο πιστεύω ότι πάση σε απέναντι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της παραγωγικής τάξης, που ως περιφερειακή παραγωγική βάση πρέπει να διευρύνεται στεγός και να αποκαθιστά ένας ποσοστού ευμάρειας που πρέπει να υπάρχει έτσι κι αλλιώς, και προόδου και ελπίδας. Μάλιστα. Κύριε Γενική, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που απόψε σας είστε κοντά μας για την τιμή που μας κάνετε. Ευχαριστώ θερμά. Καλώς σας βράδυ. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας, αυτός που μόλις ακούσετε, κυρίες και κύριοι. Και τώρα πάμε να δούμε ένα θέμα που προέρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ. Ζήτησε να μην παραστήσει την εκδίκαση της υπόθεσης που κατηγορούνταν μαζί με τον Σολομό Τσεντεμέ ο Ανδρέας Στενάς, που μεταφέρθηκε τη Δευτέρα από τις φυλακές της Λάρισας, στις δικαστικές φυλακές της Κομωτινής, στο κατάστημα τύπου Α, για αυτό το λόγο. Την κατηγορία της απόπειρας απάτησης και της ηθικής αυτουργίας αντιμετώπιζε ωστόσο με τον συγκατηγορούμενό του. Στις δικαστικές φυλακές Κομωτινής μεταφέρθηκε ο Ανδρέας Στενάς, καθώς για σήμερα το πρωί είχε οριστεί δικάσιμος για την υπόθεση απόπειρας απάτης και ηθικής αυτουργίας, όπου κατηγορούνταν ο Ανδρέας Στενάς και ο Σολομόν Τσεντεμές από την Καβάλα. Ο Ανδρέας Στενάς ζήτησε να μην παραστεί στην εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του τριμελούς εφετείου της Θράκης. Ενώ, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Ανδρέας Στενάς, η σύζυγός του Άρια Χτενά και ο γιος τους φέρονται ως κατηγορούμενοι για το έγκλημα της Τάσου και αναμένεται στις 11 Οκτωβρίου να οδηγηθούν στον ανακριτή για απολογία. Πριν μια εβδομάδα έπεσε θύμα ξυλοδαρμού ο Ανδρέας Στενάς από αγνώστους στις δικαστικές φυλακές Λάρισας, όπου κρατείται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο αφορά στο χρυσό. Ευρεία σύσκεψη καλεί την Παρασκευή ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σαραγκούδης, με σκοπό να παρουσιαστεί μια νέα μέθοδος εξόρυξης χρυσού φιλική προς το περιβάλλον. Προσκεκλημένος σε αυτή τη συζήτηση είναι και ο Ρωμάρης Ροδόπης Σάρης Γιανακίβης, ο οποίος απίφθινε κάλεσμα προς όλους τους τοπικούς φορείς να παρευρεθούν σε συνάντηση που θα γίνει στις 7 το απόγευμα. Πραγματοποιείται την Παρασκευή στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα ευρεία σύσκεψη που συγκαλεί ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σαραγκούδης, με σκοπό να παρουσιαστεί από τη μεταλλευτική Θράκης μία νέα μέθοδος εξόρυξης χρυσού, φιλική προς το περιβάλλον. Προσκεκλημένος σε αυτή τη συζήτηση είναι και ο Νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιανακίδης, ο οποίος απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους τοπικούς φορείς της κοινωνίας να παρευρεθούν σε 7 το απόγευμα. Έξω από τον Νομάρχη περιλαμβάνονται ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο Υπενομάρχης Ροδόπης Εύρου Χρήστος Χατζόπουλος, οι βουλευτές του νομού Ιλχάν Αχμέτ και Χρήστα Μανολιά, ο πρόεδρος του ΤΕΕ και ο Δήμαρχος Σαπών. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν έχει κληθεί κανείς εκπρόσωπος οικολογικών οργανώσεων, ούτε και της Διανομαρχιακής Επιτροπής, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα.
Οτιδήποτε έγγραφο θα αφορά το χρυσό θα το γνωστοποιώ στα επικοινωνιακά μέσα αλλά και σε όλους τους θεσμικούς φορείς. Πριν από λίγες μέρες μου επιδόθηκε ένα έγγραφο από τον κύριο Σαλαγκούδη που μας προσκαλεί στις 14 του Οκτώβρη να βρισκόμαστε στο γραφείο του που θα γίνει παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου της μεταλλευτικής ΑΕ σχετικά με την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Την Παρασκευή στις 7 η ώρα καλώ όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας όπου θα αποφασίσουμε όλοι μας τι πρέπει να πράξουμε. Θα το επαναλάβω ότι το θέμα αυτό για μια δεκαετία ταλαιπωρεί, μας ταλαιπωρεί όλους, ότι ομόφωνα και ομόθυμα ολόκληρη τοπική κοινωνία είπε όχι σε τέτοιες μεταλλευτικές δραστηριότητες. Είπε όχι σε τέτοιες επενδύσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ξανασυναντηθούμε την Παρασκευή για να πούμε άλλη μια φορά το γνωστό όχι. Ένα πολύ ενδιαφέρον συμπόσιο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 30 Σεπτέμβρη και 2 Οκτώβρη στη Θεσσαλονίκη. Αφορούσε κυρίως την διαχείριση των απορριμμάτων και το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν όλοι όσοι συμμετείχαν ήταν να αλλάχθει, να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισής τους. Αυτό το ανοίξε μεταξύ σήμερα στο Αρτσάκι ο Δήμαρχος Καθαριότητας, ο κ. Κώστας Ευστρατίου, που μίλησε στο Αρτσάνελ με αφορά στο γεγονός. Η διαχείριση των απορριμμάτων ήταν το θέμα του συμποσίου, στο οποίο συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αλέκος Ευστρατίου, στις 30 με 2 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Στη συζήτηση συμμετείχαν ιδιωτικές εταιρείες από τη Γερμανία και την Ελλάδα, καθώς έγινε η συμβουλία του Ελληνοβουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Το συμπέρασμα που βγήκε από τη συνάντηση αυτή ήταν ότι πρέπει να αλλάχθει ο τρόπος διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται και εδώ η ανακύκλωση, ώστε να αποκομίσουμε πολλά ωφέλη. Και βγήκε το συμπέρασμα ότι και εμείς πρέπει να αλλάξουμε τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων μας. Ποιος είναι ο τρόπος που διαχείριση απορριμμάτων στην Ευρώπη? Πρώτον, μεγάλη σημασία έχει να είναι κύκλους. Δηλαδή, ορίζονται στην πηγή ή στον τόπο που πηγαίνουν τα απορρίμματα, σε αλουμίνιο, σίδερο, χαρτί, νάιλον κλπ. Που σημαίνει τελευταία στην χωματερή καταλήγουν μόνο το 20%. Φυσικά μην περιμένουμε κέρδη από την ανακύκλωση, αλλά μελλοντικά θα έχουμε κέρδος, διότι τώρα σκεφτείτε ότι ξοδέψαμε πάνω από 800 εκατομμύρια δραχμές προτού 3-4 χρόνια για να κάνουμε το χιτά και αυτός ο χιτά δεν θα μας καλύψει πάνω από 10 χρόνια. Ενώ ρίχνοντας το 20% των απορριμμάτων στο χιτά θα μας καλύψει πάνω από 30-35 χρόνια. Και οικονομικά, αλλά και το θέμα είναι, όπως γνωρίζετε πανελλαδικά, όπου πάει να γίνει κάποιος χιτά, ξεσηκώνεται ο κόσμος. Κανένας δεν θέλει χιτά στην περιοχή του. Που σημαίνει θα αποφύγουμε και τις γκρίνες του κόσμου κλπ. Όταν θα θέλουμε ένα καινούργιο, να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο χιτά. Φυσικά υπάρχουν και ωφέλη από το βιοαέριο, από τη θέρμανση, αν κάνουμε καύση, δημιουργείται, παίρνουμε ηλεκτρική ενέργεια κλπ. Πάμε τώρα να δούμε τα αστυνομικά συμβάντα στην περιφέρειά μας. Προσπάθεια εξαπάτηση των καταναλωτών με ταχυδρομικές επιστολές ή ηλεκτρονικά μηνύματα που τους γνωστοποιούν ότι είναι δίθεν τυχεροί μεγάλης κλήρωσης και κερδίζουν σημαντικά χρηματικά ποσά, καταγγέλει ο ΟΠΑΠ, εφιστώντας την προσοχή του κοινού, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, οι εν λόγω επιστολές και email κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, στην προσπάθεια των εμπνευστών τους για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του περιεχομένου τους. Οι επιστολές
συνεργάτες, είτε ορίστως κρατικούς οργανισμούς σχετικούς με τη διενέργεια τυχερών παιχνιδιών ή στοιχημάτων ή και πιο συγκεκριμένα τον ΟΠΑΠ. Είναι ασφαλώς προφανές και αυτονόητο ότι η εταιρεία ΟΠΑΠ ουδεμία απόλυτο σχέση έχει, αλλά ούτε και θα ήταν δυνατόν να έχει, με παρόμοιες παράνομες ενέργειες που αποσκοπούσαν εξαπάτηση του κοινού, το οποίο και παρακαλείται να ενημερώνουν την εταιρεία το ταχύτερο δυνατό εφόσον είναι αποδέκτης παρόμοιων επιστολών. Τονίζεται στην ανακοίνωση. Ο ΟΠΑΠ, ανεξάρτητα από τις κατανόμων ενέργειες της Εισαγγελικής Αρχής, επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων της. Βεβαίως δέκα του κοινωνικού συνόλου, η εξαπάτηση του οποίου και επιχειρείται με την εκδήλωση ανάλογων με τις προαναφερόμενες δόλειες και παράνομες πράξεις. Την Παρασκευή πραγματοποιείται η παρουσίαση του πρώτου DVD για άτομα με ειδικές ανάγκες με τίτλο «Αμαία θέλω μπορώ» σε κοινή εκδήλωση που θα γίνει στις 8 το βράδυ στο κέντρο Diamond. Αυτό μεταξύ άλλων τόνισε σήμερα η πρόεδρος του κέντρου πληροφόρησης, η υπεύθυνη του κέντρου πληροφόρησης, η κυρία Λουίζα Σαλτσίδου Ματεωσιάν. Επίσης το απόγευμα στις 7 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Νομαρχίας Ροδόπης μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα η δράση και εμπειρία των μελών των γιατρών του κόσμου. Σήμερα σε αυτό το απόγευμα πραγματοποιείται εκδήλωση στο Μαρχία Ροδόπης με θέμα «Η δράση και η εμπειρία των μελών των γιατρών του κόσμου». Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δίκτυο Θελοντικών Οργανώσεων Νομού Ροδόπης στην εργασία με το Κέντρο Ενημέρωσης Ευρωπαίου Πολίτη και το Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Νομού Ροδόπης ενεργεί πολίτες. Συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων του Δήμου Κορμοτηνής και το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την Εθελοντική Οργάνωση Γιατροί του Κόσμου, θα πραγματοποιήσουν σήμερα μία εκδήλωση στην αίθουσα της Νομαρχίας Ροδόπης στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και θέμα της εκδήλωσης είναι οι δράσεις και οι εμπειρίες των μελών του Γιατρού του Κόσμου. Θα υπάρξει και μία και έκθεση φωτογραφίας από τις αποστολές των γιατρών σε διάφορες περιοχές της και χώρες του κόσμου. Και ελπίζουμε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία οι πολίτες μας να την παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση
Και σκοπός εκδήλωσης είναι μέσα από τις επαφές που θα έχουν σήμερα κάποια από τα μέλη της Εθελοντικής Οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου, να δούμε αν μπορεί να δημιουργηθεί και κάποιο ανάλογο τμήμα και στην πόλη μας και στην Κομωτινή. Επιπρόσθετε, επήγε την Παρασκευή να γίνει η παρουσίαση του πρώτου DVD για ΑΜΕΑ με τίτλο ΑΜΕΑ, θέλω μπορώ, για τα άτομα με αναπηρίες, σε κοινή εκδήλωση Συλλόγου Περπατώ, συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων του Δήμου Κομωτινής. Στη θεμητική αυτή εκδήλωση θα γίνει η παρουσίαση των 2 χρόνων ίδρυσης Συλλόγου Περπατώ, αλλά και η κατάκτηση του σημαίου μεταλλίου στο άθλημα της κολύμβησης στους Προελυμπιακούς Αγώνες από τον Άλεξ Ταξιλδάρη, στο Κέντρο Διασκέδασης Ντάιμουρκ στις 8 το βράδυ. Την Παρασκευή, μαζί με το Σύλλογο Περπατώ και με επευκαιρία στον 2 χρόνο λειτουργίας του Συλλόγου Περπατώ, και βέβαια για να τιμήσουμε τον συμπολίτη μας και παραολυμπιονίκη τον Άλεξ τον Ταξιλδάρη, που είναι και μέλος του Περπατώ, θα, στα πλαίσια αυτά το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων θα παρουσιάσει και το DVD που ήδη κυκλοφόρησε και έχει αρχίσει να διανέμεται σε 3.000 αποδέκτες. Το DVD το οποίο έχει τίτλο «Άμα θέλω μπορώ» και αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες, κάθε είδους αναπηρία, γι' αυτό και περιέχει και την νοηματική γλώσσα για τα άτομα που έχουν προβλήματα. Η πολιτική ομάδα του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων είναι και άτομα από το Περπατώ και βέβαια είναι και ο Αλέξανδρος, ο Άλεξ, και την Παρασκευή θα γίνει στις 8 η ώρα στο Diamond, θα γίνει παρουσίαση και του DVD. Η ώρα είναι 5 λεπτά πριν τις 10, κύριε Σιτήρη, και πριν σας καληνυχτήσουμε όμως για απόψη, είπαμε μαζί να δούμε τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Με θλίψη και απογοήτευση επέστρεψαν χθες όλοι οι θεσμικοί φορείς του Νομού Ροδόπης από την Αθήνα. Μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αλέκο Κοντό, αναφορικά με τα χαμηλά δικαιώματα παράβαση βάμβακος. Την παραγραφή του αδικήματος αποφάσισε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θράκης για την υπόθεση του Εργατικού Κέντρου Κομωτινής. Μετά από 35 χρόνια υπηρεσία στο αστυνομικό σώμα, αποχωρεί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ροδόπης Γιώργος Κοκκίνης. Στην Αθήνα μεταβαίνουν αύριο οι αστυνομικοί της Ροδόπης προκειμένου να παραστούν σε διαμαρτυρία σε ένα χρόνο μετά τη διαμαρτυρία τους, την οποία είχαν έρθει σε ρήξη με αστυνομικούς πέρσι. Σε αυτό το σημείο, κύριε Σιτήρη, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα ξένη ταινία. Μην ξεχνάτε ότι το ραντεβού σας με την ενημέρωση ξεκινά καθημερινά στις 6 το απόγευμα με τα πρώτα νέα ημέρας από την Νατάσα Παπαδοπούλου. Το επόμενο ραντεβού για απόψε και περίπου στις 11.30 με τον Θοδωρή Βρουζέλη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσετε. Να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ. Καλή.